Καλημέρα. Ο ύπνος ήταν υπέροχος εδώ στα 5 κλειδιά στο Μονοτέντρι. Μόλις ξύπνησα, έχει ξημερώσει. Κοιτάξτε τη θέα. Απίστευτη. Σούπερ. Πάω για πρωινό. Μυρίζει υπέροχα. Καλημέρα. Καλημέρα. Απ' όλα, γαλατάκια, χυμούς. Από εδώ, κορνφλέικς. Σουζάνα, τι είναι αυτό, το μήλο είναι? Αυτό είναι μήλο ψητό. Α, μάλιστα. Και αυγόφετες. Πάω να καθίσω στο τραπέζι. Όλα φρέσκα, ψημένα. Ας δοκιμάσουμε. Κάικα. Λοιπόν, τώρα στα γρήγορα θα σας δείξω και ένα άλλο τύπο δωματίου εδώ στα 5 κλειδιά στο Μονοτέντρι. Αυτό λέγεται Romantic. Για όλους εσάς που έχετε οικογένειες, πάμε να δούμε αυτό. Δίχωρο, κουζινούλα. Εδώ είναι η κρεβατοκάμερα. Σαλόνι. Τζάκι. Πάμε θέα. Η χαρά του Βίκου. Σούπερ! Προτείνετε ασυζητητή. Ποιος δεν έχει ονειρευτεί να περάσει ένα ονειρεμένο τρίμερο στα όμορφα ζαγοροχώρια? Τα μοναδικά φαράγγια, οι εντυπωσιακές λίμνες, η απαράμιλη φύση, τα γραφικά χωριά, το φαγητό και τη φιλοξενία των ανθρώπων κάνουν την περιοχή του Ζαγορίου να φιγουράρει στους αγαπημένους ορεινούς προορισμούς των Ελλήνων και όχι μόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες θέσεις των ξένων τουριστών στα ζαγοροχώρια την τελευταία δεκαετία ήταν οι Ρώσοι και οι Ισραηλοί. Δυστυχώς φέτος δεν υπάρχουν επισκέψεις από αυτές τις δύο χώρες, λόγω πολέμου και στις δύο χώρες. Για να πάρεις την απόφαση το πού θα μείνεις στα ζαγοροχώρια, δεν είναι το πιο απλό πράγμα. Θα έλεγα ότι είναι ένας γκρίφος. Όπως ανέφερα στο προηγούμενο επεισόδιο, τα ζαγοροχώρια είναι συνολικά 46 χωριά και αποτελείται από τρεις μεγάλες περιοχές: το ανατολικό, το δυτικό και το κεντρικό Ζαγόρι. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αρκετά μεγάλη περιοχή και χρειάζονται αρκετά χιλιόμετρα ανακαλύψεις και να δεις πράγματα. Το οδικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση, αλλά μην ξεχνάτε ότι βρίσκεσαι σε ορεινή περιοχή, άρα υπάρχουν στροφές και μπορεί να σε κουράσουν. Συνιστώ προσοχή λοιπόν. Για το πείσμα το δικό. Το κλειδί για να δεις και να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς είναι να επιλέξεις έξυπνα τη διαμονή σου. Το κεντρικό Ζαγόρι είναι ένα καλό ορμητήριο και δεν πρόκειται να νιώσεις απομονωμένος. Άξιρε να φέρεις το γιατρό, να μου γιάνει η μαμά απ' το καημό. Βρίσκομαι στο χωριό Αρίστη, περίπου στα 640 μέτρα υψόμετρο, στο δυτικό Ζαγόρι, κεφαλοχώρι επίσης. 80% μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ είναι η πλατεία. Έχει και ένα μαγαζί. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί θέλω να κάνω rafting. Στο Βοηδομάτι, μαζί με την Alpine Zone. Θα υπάρχει και άλλη παρέα βέβαια. Θα περάσουμε καλά.
Πόσο μουρλός πρέπει να είσαι να κάνεις χειμώνα μήνα ράφτινγκ στο βοηδομάτι στα Ζαγοροχώρια. Το όνομά σου? Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα, τραβάω βίντεο. Το δικό σου? Γιώργος. Γιώργο, πού είστε παιδιά? Θεσσαλονίκη, Σαλονίκα. Yes, με τα παιδιά θα κάνουμε μαζί ράφτινγκ. Ένας μουρλός και άλλοι δύο. Να τους. Μαζί με το Outfit Zone και τα παιδιά πάμε να κάνουμε ράφτινγκ. Θα περάσουμε ωραία. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Εδώ η ομαδάρα στο βανάκι του Outfit Zone. Τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο δώρο για σας και μόνο για σας. Αυτή τη φορά στο υπέροχο και υπερπολιτελές Πετρόπτης στο Ξενώνα, τα 5 κλειδιά στο μαγευτικό μονοδέντρι, το κεντρικό Ζαγορείο. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, εντελώς δωρεάν. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Vest Vlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Ζαγοροχώρια. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Και να είμαι στην γέφυρα εδώ στο βοηδομάτι. Από εκεί πίσω θα ξεκινήσουμε το ράφτινγκ. Πάμε. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Θα πείτε τα τελευταία σας λόγια. Πάμε να δροσιστούμε λίγο. Τα παιδιά μου τα αγαπάω πάντως. Ναι. Γεια σου μάνα, χάρηκα. Άμα βγω, τα λέμε. Άμα δεν, θα τα λέμε πάλι. Έγινε. Κάρολε, πόσο, τι θερμοκρασία έχουμε? Νερού. Εξωτερική ή στο νερό? Και τα δύο. Τώρα εξωτερική θα έχουμε κάπου στους 8-9 βαθμούς. Στο νερό έχουμε λίγο παρακάτω, στους 6 με 7. 6 με 7. Ωραία. Οπότε, έτοιμοι. Με τις στολές μας, περιμένουμε τις οδηγίες στο Κάρολο από το Outfit Zone. Κάρολε, τι κάνουμε τώρα εδώ? Τώρα ντυνόμαστε, φοράμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορούμε σφίγι. Να πούμε στη βάρκα, ο οποίος απαρτίζεται από το σωσίβιο, τα κρανάκια που θα βάλουμε αμέσως και ένα κουπί που είναι εκεί στη βάρκα. Μάλιστα. Έχει κουβάλιμα το θέμα, τι νομίζετε? Βόλτα. Πάντα να μπαίνουμε από την πλευρά που είναι κοντά στη στεριά. Οπότε αν η μισή βάρκα είναι στο νερό και η από εδώ πλευρά είναι στη στεριά, θα έρθω από τη στεριά και θα είμαι έτοιμος να μπω. Πώς μπαίνω και να μπω μέσα. Okay. Πάρτε από ένα κουπάκι όλοι παρακαλώ. Έχει και μάθημα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ασφάλειας, πρωτίστως. Ας πούμε ότι δεν συνήθει ένα τεράστιο πλατάνι, okay, και πάει να με χτυπήσει. Γίνονται, χτύπαμε. Ωραία. Mm. Okay. Και είμαι εδώ. Άμα κάτσω έτσι, θα με χτυπήσει τα μούτρα. Αν κάνω αυτό και το πλατάνι είναι μακρύ, θα με χτυπήσει πάλι στα μούτρα. Αν το πιάσω, το πλατάνι είναι εκεί, παιδιά, εκατοντάδες χρόνια και το ποτάμι ακόμα περισσότερο. Οπότε θα σας κερδίσουν, λόγω εμπειρίας, πιστέψτε με. Θα αναγκαστείτε να το αφήσετε και από πίσω σας, θα το φάει σαν μαστίγιο. Okay. Ο μοναδικός τρόπος ασφαλής και για εσάς και για το υπόλοιπο πλήρωμα είναι να σμπρώξετε το σώμα σας προς τα μπροστά, το κέντρο της βάρκας,
καλύπτοντας ταυτόχρονα με το χέρι που κρατάτε τη λαβή το πρόσωπό σας. Οπότε κάνετε αυτό. Okay. Λοιπόν, πάμε για εξάσκηση. Πάμε όλοι μπροστά. Σαν και είμαστε κομπλέ. Καπετάνια, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε. Φύγαμε, παιδιά, πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Πάμε. Κοιτάξτε με, αυτό είναι το high five. Οκ. Λίγο, λίγο, σαν να λιώνουμε και το stop. Λοιπόν, 17 χιλιόμετρα είναι ο βοηδομάτης. Εμείς θα κάνουμε τα 6. Η εμπειρία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Πανέμορφα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα το δείτε μόνοι σας. Όλη την ώρα αυτό λέω. Λοιπόν, κάναμε μια στάση, ήθελε ο Κάρολος να μας δείξει κάτι πολύ ωραίες πηγές. Αυτή κάποιες εβδομάδες πριν δεν υπήρχε. Στις τελευταίες πολλές βροχές μαζεμένες, το ποτάμι έφτασε μέχρι εδώ, το πιστεύετε? Wow. Καλό Γιώργο. Τέλειο. Τελείωσε το rafting με το Alpine Zone και φυσικά και με teammates μου, εδώ η ομάδα. Πώς τα πέρασατε, παιδιά, ήτανε τέλεια? Φανταστικά. Φανταστικά. Αυτά. Να πάρουμε και δύο λόγια τώρα και από τον οδηγό, τον καπετάνιο.
Πώς ήταν η ομάδα, ήτανε φορμαρισμένη? Ήτανε πολύ δυνατή και την επόμενη φορά μπορεί να δοκιμάσει κάτι πιο δύσκολο, νομίζω. Εύχομαι να περάσετε ωραία και εσείς από μεριά σας. Περάσαμε τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε για άλλα τώρα. Είμαι κάπου ενδιάμεσα μεταξύ Μονοδέντρη και Πάπιγκο. Είμαι στα 1040 μέτρα περίπου, υψόμετρο. Και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα από τα Καλύβια και την Αρίστη. Περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα από τα Καλύβια. Μπροστά από το μνημείο πεσόντων της Γκραμπάλα. Ύστερα από την κατάληψη της Αλβανίας το 1939, ο κίνδυνος για εκδήλωση επίθεσης των Ιταλικών δυνάμεων εναντίον των συνόρων μας ήταν πλέον ορατός και η Ελλάδα είχε αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται δημιουργώντας αμυντικές γραμμές στο μέτωπο της Ηπείρου για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επίθεσης. Στο ύψωμα της Γκραμπάλας, από τις 2 Νοεμβρίου του 1940 θα δοθούν μια σειρά από σημαντικές μάχες της Όγκλου Ημεραρχίας υπό τον υποστράτηγο Χαράλαμπος Κατσιμίτρο, εναντίον των Ιταλικών δυνάμεων που σκοπό είχαν την ανακοπή της πορείας των εισβολέων προς Μακεδονία και Θεσσαλία. Συνεχείς μάχες με ανακαταλήψεις του υψώματος και από τις δύο πλευρές θα οδηγήσουν ύστερα από ηρωικές προσπάθειες του ελληνικού στρατού την διακοπή της επίθεσης των Ιταλών στις 8 Νοεμβρίου και την αμυντική υποχώρησή τους σε όλη την γραμμή του μετώπου. Προς τιμής των πεσόντων διοργανώνονται εκδηλώσεις κάθε χρόνο από τις τοπικές αρχές και όχι μόνο. Συνεχίζω προς Πάπιγκο. Τα Ζαγοροχώρια είναι ένας προορισμός τεσσάρων εποχών. Όποια εποχή και να επισκεφτείς το Ζαγόρι, δεν θα βαρεθείς. Αν είσαι active τύπος, μπορείς να επιλέξεις μία από τις δεκάδες πεζοποριακές διαδρομές του Ζαγορίου. Να φτάσεις μέχρι τη Δρακόλυμνη, κατά προτίμηση το καλοκαίρι, να διασχίσεις το φαράγγι του Βίκου ή να κάνεις rafting στο Βοηδομάτι. Εγώ επέλεξα το τελευταίο, να κάνω rafting με την εταιρεία Alpine Zone. Εάν είσαι πιο χαλαρός τύπος, μπορείς απλά να περιηγηθείς στα αμέτρητα χωριά του Ζαγορίου. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι τύπος και να είσαι, το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα τρίμερο είναι ιδανικό για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να γεμίσεις μπαταρίες. Τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο δώρο για σας και μόνο για σας. Αυτή τη φορά στο υπέροχο και υπερπολιτελές Πετρόκτη στο Ξενώνα, τα 5 κλειδιά στο μαγευτικό Μονοδέντρι του κεντρικού Ζαγορίου. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό εντελώς δωρεάν. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Vez Vlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Ζαγοροχώρια. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Φτάσει κανείς πρώτα στο Μεγάλο και στη συνέχεια στο Μικρό Πάπιγκο, θα πρέπει να περάσει από την Αρίστη και τα Καγγέλια, τον φιδογυριστό δρόμο με τις 14 απότομες στροφές. Ανοίξαμε μαγαζάκι, σας περιμένουμε. Καλό. Λοιπόν,
Έχω φτάσει στο χωριό Πάπιγκο ή αν προτιμάτε μεγάλο Πάπιγκο. Ένα χωριό στο Λίδι. Στα Ζαγοροχώρια, στα 960 μέτρα περίπου και ακριβώς στα 2 χιλιόμετρα πιο πέρα και πιο ψηλά είναι το μικρό Πάπιγκο. Στο μεγάλο Πάπιγκο είναι περίπου 240 μόνιμοι κάτοικοι και στο μικρό Πάπιγκο άλλοι 60, σύνολο 300. Τι άλλο να σας πω για το Πάπιγκο. Εκτός το ότι είναι πάρα πολύ γραφικό, επίσης λιτόστρωτα κάτω, παντερίμια, το κάτι κεραμίδι, κάτι εγγονία, το κάτι ντουβάρι, το κάτι σπίτι, έχει κάτι να σου προσφέρει. Έχει αυτό το παραμυθένιο. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βόλτα και να το δούμε από κοντά. Πάμε. Είμαι στο προάβλιο της Εκκλησίας Αγίου Βλασίου, εδώ στο Πάπιγκο. Όπως το προάβλιο επίσης είναι και το γραφείο του πολίτη και κάποιο ΚΕΠ, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Ο ναός του Αγίου Βλασίου, του προστάτη των ποιμένων, με το εξωγονικό καμπανάριο που υψώνεται 15 μέτρα από την γη, χτίστηκε το 1852 στη θέση ενός παλιότερου ναού του 908. Όμως σύμφωνα με εντολή του Οπασά, οι παπιγκιώτες αναγκάστηκαν να κάνουν σκαλοπάτια στην είσοδο και να κατεβάσουν τον Άγιο Βλάσιο 2 μέτρα προκειμένου να μην υπερβαίνει το όριο της μεγαλοπρέπειας. Έχει και δημοτικό σχολείο το Πάπιγκο, γιατί όχι. Γενικώς είναι αραιά και πού κατοικημένο το χωριό, όπως και όλα τα υπόλοιπα χωριά του Ζαγόρι. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει φύγει. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Και συνήθως δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο κλάδο του τουρισμού. Από τα πιο γνωστά σημεία φωτογράφησης είναι ακριβώς από πάνω από το μικρό Πάπιγκο, είναι οι 5 πύργοι της Τύμφης, τα πιο φωτογραφημένα σημεία, να το πω έτσι. Συνεχίζω. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι γεμάτο με ξενώνεις και ξενοδοχεία, έτσι. Αυτό είναι εξαπακούεται. Μαγαζιά και εδώ, σε όλο το χωριό, διάσπαρτα έχει μαγαζιά. Προσφέρεται για βόλτες, πεζοπορία. Οι ανηφόρες δεν είναι τόσο μεγάλες, όπως στα άλλα χωριά, είναι πιο στρωτά. Μια χαρά, πανέμορφο, must, hot spot, προτείνω. Από το μεγάλο Πάπιγκο μπορείτε να αρχίσετε και πεζοπορίες, απολαμβάνοντας τη βόλτα στη φύση.
Αυτοί που είναι πιο εύκολοι και κάνουν και οι περισσότεροι ακόμα και με τα παιδιά τους είναι η ανηφορική διαδρομή προς το Μικρό Πάπηγο, η οποία διαρκεί μισή ώρα. Απίστευτο. Ένα καλδερίμι βγαλμένο από παραμύθι. Κολοκύθες. Εδώ έχει ένα κατάστημα το οποίο είναι διαμπερές. Εδώ έχει ένα μαγαζί. Εδώ. Για να μπούμε. Να δούμε τι έχει. Ό,τι θέλεις έχει. Από λικέρ, από τσίπουρα, από παλιά είδη, καινούρια. Και εδώ είναι ο ξενώνας, είσοδος. Επειδή όμως είναι ιδιωτικός ο χώρος, δεν θα γίνουμε και... πώς να το πω, αγενείς, οπότε συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Λοιπόν, άλλο ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα εδώ στο Πάπηγκο είναι οι κολυμπήτρες. Απέχουν 1,5 χιλιόμετρο από εδώ. Δεν ξέρω αν θα πάω. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Έχει μόνα είναι. Τι να κάνω εκεί, να κολυμπήσω. Κολύμπησα. Έκανα ράφτινγκ στο Βοηδομάτι. Χειμώνας μήνας. Φεύγω από το μεγάλο Πάπηγκο και πάω στο Μικρό Πάπηγκο. Να δούμε και εκεί πώς είναι. Στα 1100 μέτρα περίπου. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Άξιρε να φέρεις το γιατρό. Άξιρε να φέρεις το γιατρό. Να μου γιάνει η μαμά απ' το καημό. Ούρνα αγάπησα, μάνα μνα, να αγάπησα. Ακόμα μπροστά με μετανιώσα. Μικρό Πάπηγκο και οι πέντε πύργοι του. Οι υψηλότερες κορυφές της Τύμφης είναι η Γκαμίλα, 2.497 μέτρα, η Γκούρα, η Αστράκα και ακολουθούν και άλλα. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα. Πιο πολύ κίνηση. Γεια σας, γεια σας. Το Μικρό Πάπηγο φημίζεται για τα στενά σοκάκια του χωριού, τα πανέμορφα γραφικά πετρόχτιστα σπιτάκια και καλδερίμια και για την απαράμιλη φυσική του ομορφιά. Είναι ένα μέρος που συνδυάζει τα πάντα, την άγρια ομορφιά και το υγρό στοιχείο, την ηρεμία της φύσης μαζί με ένα πλήθος δραστηριότητων και extreme sports.
Στα οροπέδια της Τύμφης υπάρχουν πολλές γραφικές αλπικές λίμνες με πλούσιους τρίλους και παραδόσεις. Από το μικρό Πάπηγο ξεκινάει και το περίφημο μονοπάτι που οδηγεί στο καταφύγιο της Αστράκας. Ανοιχτό από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 50 άτομα. Βρίσκεται περίπου 3 ώρες μακριά, δηλαδή 3 ώρες πεζοπορίας, που θα ανακαλύπτεις διαδοχικά μικρές πινελές αυτού του μαγευτικού τοπίου. Η διαδρομή είναι σχετικά απλή, αλλά ξαφνικά θα βρεθεί σε υψόμετρο 2 χιλιόμετρων. Εκεί θα δεις και την ξάκουστη δρακόλιμνη της Τύμφης ή Γκαμήλας. Μια εντυπωσιακή αλπική λίμνη που θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της Ελλάδας. Αν θέλεις να κάνεις αυτή τη διαδρομή, καλό θα είναι να ξεκινήσεις πολύ πρωί και με προοπτική ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Στη θέα της Γκαμήλας, ακριβώς από πάνω σας, ο περίπατος θα σας αφήσει ενθουσιασμένος. Από εκεί μπορείτε να περπατήσετε και ακολουθώντας τις ταμπέλες να φτάσετε και στη Χαράντρα του Βίκο. Φεύγοντας από το μικρό Πάπηγο, σίγουρα θα πείτε και εσείς τη φράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που υπάρχει σε επιγραφή στο χωριό. Την Ελλάδα θέλουμε και αστρώγομεν πέτρες. Κοίτα ωραία βεράντα εδώ. Κοίτα θέα. Δεν περίμενε ένα τέταρτο, ξεκίνησε να βρέχει. Να καθίσω εδώ να πιω ένα καφέ. Το είπα εγώ σήμερα, δεν θα πιω καφέ. Δεν το βλέπω. Καφέ γιοκ έξω. Άμα θέλεις, μέσα. Καλό, ε! Καλό! Εδώ είναι η είσοδος. Έχει και πάρκινγκ για τις κολυμπήτρες. Είναι μεταξύ Μεγάλου Πάπηγου και Μικρό Πάπηγου. Φεύγω. Φίλε, πού το βάλες μόνος σου? Ωραία σκυλιά, ωραία σκυλάκια. Τέρας σου.